Χαίρετε. Στο σημερινό νεογκέκ είμαι επιστάτης στο ζωολογικό πάρκο Αττικής. Θυροδαμάζω τα ζώα, απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα ζώα είναι άρρωστα. Είναι πάρα πολύ άρρωστα, τους αρέσει να γλύφουν πόδια, να τρώνε κόλο και τέτοια και ο κλήρος πέφτει σε εμένα. Δεν επιλέγεις εσύ το καθήκον σου. Απλά πρέπει να απαντήσεις στο κάλεσμα του καθήκοντος. Οκ. Λοιπόν. Το οποίο βρίσκεται παγώνι στο ζωολογικό Αττικό πάρκο. Οκ. Παγώνι στα μάτα. Σταμάτα, θα μου κάνεις, είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, δεν πρέπει να κάνεις. Για να θηριοδαμάσω όμως πρέπει πρώτα να δαμάσω ένα κλασικό κτίνος. Ion κλασικό online. Το κλασικό MMORPG game είναι πίσω, αλλά οχυρωμένο με νέες quality of life αναβαθμίσεις. Μπες μέσα στο video game. Ως μεγάλος τέκτονας μπορείς επιτέλους να ποιήσεις το χαρακτήρα σου όπως ακριβώς επιθυμείς, καθώς και να τον ντύσεις με εκατοντάδες ενδυμασίες. Μπορείς επιτέλους να πάψεις να θρεφτάρεις ρούχα στο MMORPG σου. Σταμάτα να ντύνεσαι σάχρεπη. Σταμάτα. Ντροπιάζεις το λαό μας. 9 διαφορετικά classes για εσένα, για κάθε λογής playstyle, όπως το exclusive Revenant class, έτσι. 7 χρόνια καλοτυχία στην οικία σου να παίζεις Revenant. Πλούσιο endgame content για solo και co-op εξορμήσεις σε PvE μπουντρούμια, αλλά και PvP διαμάχες ανοιχτού τύπου, αλλά και σε ρωμαϊκές αρένες. Σταθερή ροή από content updates, ο ασκός των προκλήσεων έχει ανοίξει, έτσι. Και φέρει γνωστές αλλά και άγνωστες gameplay διαμάχες. Ελπίζω να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Οπότε τι στο νέο Gek όνομα του Θεού περιμένεις? Άνοιξε διάπλατα τα φτερά σου. Πάτησε το link μου και γίνε ένας από τους δεκάδες χιλιάδες ενεργούς Ion Classic Online παίκτες. NDA σύμβαση εργασίας. Λοιπόν, οπότε ξέρουμε ότι επρόκειτο για προϊόν μυθοπλασίας, για video games εν ολίγης, εφόσον υπάρχει σύμβαση εργασίας. Βάζω την τσίφρα μου, φραγκώστε με. Excellent. You made the right move. Attach this to your chest. Α, με βάζει. Τι αυτό? Με βάζει κάμερα. POV. Μόλις έγινε επιστάτης στο Εθνικό Ζωολογικό Πάρκο Αττικής. Όχι, ρε διάολε. Με έβαλε αναισθητικό για άλογα, με έβαλε και μου έκανε τον κόλο φυρίκι. Το έλεγε, ρε γάμο, το έλεγε στη σύμβαση εργασίας, δεν το διάβασα, ρε πούστε, μάμο. Τι στο διάολο! Φίλε, σου έκανε το εμβόλιο του στρατού και δεν το άδειξε στους καρύς σου και λιποθύμησες. Λοιπόν, και για πες μου, ως επιστάτης μπορώ να χαϊδέψω όλα τα όμορφα πλάσματα του Αλλά. Τι λέει εδώ, φόρτωσε 2 χόρτα και λαχανικά στο τρόλεϊ. Να το φορτώσω το καλάθρι. Ορίστε, πάρ' τα χορτάρια σου. Little hole, πάμε. Ωρε, τι! Δεν μας αρέσει το little εδώ, μόνο σκλαβενίδι. Φορτώνω εδώ εμπόρευμα. Δες εδώ τώρα high tech να μου, έχουμε τρόπο μέχρι και για το ζωολογικό κήπο μάξι στην Αθήνα. Πού πάμε πρώτα, πάμε εδώ, πάμε στη Καρμιλοπάρδαλη. Λοιπόν, τι τρώει η Καρμιλοπάρδαλη, για να δούμε. Η γαμιλοπάρδελα τώρα, ξέρω εγώ, μπαρμπαστάθια αρακά. Θέλει 3,5 κιλά χορτάρι, έχουμε συνολικό βάρος 6 κιλά χορτάρι. Να το κόψουμε κάπου εδώ. Και 1,5 κιλό λαχανικά. Άμα κόβει το μάτι σου, άμα το χέρι σου είναι αλφάδι, άμα έχεις κάνει κρέατα σκλαβενίδι, τις βλέπεις μερίδες με το μάτι. Ας μπρόξω το τρόλε με την ειδική κομπόστα για καμιλοπαρδάλης. Λοιπόν, προτού μπεις, να σιγουρευτείς ότι όλα τα συμπτώματα... Ποια συμπτώματα, ρε, έλα τα έχετε γλωσσοφάει τα ζώα, μια χαρά θα είναι. Καλησπέρα, παλικάρια. Τι γίνεται, μαλάκα, αγχώθηκα τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ελάτε να φάτε τα σκατά σας. Έλα, καμιλοπαρδάλη, έλα. Ελάτε εδώ στο ειδικό σιλό για κομπόστα. Για κομπόστα, καμιλοπάρδαλης. Φάτε ρε σαβούρες, τραβοκάνεσες, πως τρώνε τα μαλάκες. Ομπό, κυκλιό. Κι άλλη μία δεν πρέπει να έχει. Α, ναι. Τι γίνεται, πω. Δεν αφάμε, Δεν αφάμε τη σκατά μας. Μιλώντας για σκατά, τώρα πάρω τη σκούπα της Siemens μου, συλλέξω τα κόπρανά τους, να μαζόξω τα σκατά. Μην γελάς κανένας, θα μαζέψω σκατά τώρα, μετά πάω στο εργαστήριο, να κάνουμε βιοψία, να δούμε αν είναι άρρωστα τα ζώα. Εξίσια κουράδα. Ορίστε. Μια εξαίρετη νοπή στερεά κουράδα. Αυτή δεν μ' άρεσε. Αυτή εδώ σαν κουκουμπίνια είναι. Δεν μ' άρεσε αυτή που στην... Ωραία, και τώρα που πήρα όλα τα σκατά τους, θα πάω να τα κομποστοποιήσω και θα κάνω κρέμα προσώπου σε ραβέ. Αυτό το video game έχει σκατά mechanics. Και το λες κυριολεκτικά, ξέρω εγώ, γιατί έχει σκατά mechanics. Εδώ έχουμε φτάσει. Ζούμε στο μέλλον. Εναποθέτω τα σκατά. Άντε να πάρω και τη θερμοκρασία σας.
Εκεί η καμιροπάδα έχει πυρετό, άμου με. Κάει αυτό, δεν έτρωγες. Γιατί δεν μιλάς, ρε πούστη. 40 πυρετό έχει. Να πάμε να του δώσουμε. Να του δώσουμε ένα καμιλοπάρδα, αλλά την πυρετικό, άμου με. Να του δώσουμε ένα ντεπών, το παλικάρι ζεματάει, δεν μπορεί να φέρει την κομπόστα του. Να αφήσω εδώ. Στο βαγόνι έχουμε. Στο βαγόνι έχουμε κανένα χάπι, τι έχουμε. Να δούμε. Πού... Ο γιατρός που είναι. Γιατρέ, πού είναι ο γιατρός, παιδιά. Πού στο διάλογο, γιατρό. Γάμο την πανά. Τι στο διάλογο, μαλάκα. Ορίστε, αντιβίωση. Ποια καμιλοπάρδα ήταν άρρωστη, αυτός δεν ήταν άρρωστος, ε. Έλα παλικάρι μου. Συγγνώμη, δεν μπορούσα διαφορετικά, είναι υπόθετη αντιβίωση, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Φίλε, δεν θα ξαναεμπιστευτεί ποτέ άνθρωπο. Την κακοποίησα μόλις ουσιαστικά. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς, έτσι έχω δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αυτή που περιμένει έξω στη βροχή είναι η γυναίκα μου. Είμαστε ασφαλείς εδώ μέσα από τη γυναίκα μου. Εντάξει, το αμάξι πιανούν του δόκτωρα. Ρε δόκτωρα. Τι σε πληρώνει μάγκα το Αττικό Πάρκο. Οι βενζίνες για αυτό το αμάξι μπορούν να ταΐσουν ένα μικρό κράτος να έχουμε. Ωπα. Τι έγινε. Ποιο η γυναίκα μου είναι. Σταμάτα μωρή. Αν είναι δυνατόν. Βλέπεις τι γίνεται άμα η άλλη δεν έχει χόμπι, ρε φίλε. Άμα δεν έχει κάτι να, έτσι να ασχολείται, μια διατριβή μες την ημέρα της. Όλη μέρα με μένα ασχολείται, έρθει στη δουλειά μου τώρα. Τώρα κάθεται απ' έξω, με ζητάει να τζώσω κρέας για τα κορίτσια. Τι κρέας για τα κορίτσια. Πού να βρω εγώ το κρέας. Τι θα σου δώσω. Α, τζώσω το κρέας από το ζωολογικό κήπο που έχουμε για τα ζώα να ταΐζουμε. Έλα, σε δώσω τέτοιο. Αλεσμένες οπλές χείρου, κόλο αδέσποτης γάτας. Ναι, έχουμε κρέας εδώ, πώς δεν έχουμε. Έλα, γυναίκα μου, να πάρεις την κρυσκόγιας γουάγκιου μπριζόλα σου. Πάρ το μόρι τσουράπο. Άιντε. Κάνεις τη φάδο για την κορούλα μας, εντάξει. Yeah. Λοιπόν, θα φορτώσω τον τρόλι για vegetable εδώ πέρα και για πράσο ακόμα. Herbal 2 κιλά. Και 1 κιλό λαχανικά. Πάμε ρε διά... Τηλέφωνο αυτό. Κάποιος με καλεί. Πού είναι μάγκα. Πού είναι το τηλέφωνο ρε. Πού στο διάλογο. Τηλέφωνο. Βάρα ρε μάγκα. Ρε, πού είναι γάμο το Χριστάβρι μου. Θα έχω φρικάρτς κατά. Πού είναι το τηλέφωνο ρε μάλα. Α, να δω. Παρακαλώ. Έχουνε κάμερες παντού μάλα. Γυρνάω εγώ μαλάκα και βλέπω τώρα τσότα μαλάκα με πρώην κόμενά μου. Αυτό πουθενά. Το κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνω, μπερδεύτηκα. Επόμενο ζώο λοιπόν. Καλησπέρα γαγκουρό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα, Wally, ο Wally και η Amy, ναι ρε διάολε. Ξεκινάμε ταΐζοντάς τα, έτσι, τα καγκουρό μας. Πού είναι το σύλλο, πού είναι τα ίστρα. Ορίστε. Έλα τραφάτε, την αμβροσία μου. Ω, συμπόσιο. Δες πώς θα μου κάνει τα καγκουρό, κτηνώδη, έτσι. Σπατήσε αυτό εδώ ένα κλώτσο στον αφιά, τελείωσε. Τι γίνεται εδώ, μας έχεσαι, τέλεια, καλό σημάδι αυτό, δεν είναι δυσκύλιο. Δεν είναι εταιρικής φύσεως το πρόβλημα. Η Σάλη έχεσαι, δεν έχεσαι η Σάλη. Σάλη τι έγινε ρε, αισθανόμαστε καλά, τι αυτό ρε. Σαγόνια αυτά στην πλάτη, κάποιος μπαίνει μες στο πάρκο μου και μου δαγκώνει τα καγκουρό. Και κάνει αχαλήνο το έρωτα μαζί τους. Θα πάρω και ένα δείγμα με αίμα, να το εξετάσω. Κάτσε, περίμενε. Ωραία, το καλό μου το κακούρο, ωραία. Ω, είδες τι πράγμα είναι. Λοιπόν, βάζουμε τα κόπρανα για εξέταση, για ανάλυση. Εδώ. Στέλνουμε το αίμα στο μικροβιολογικό. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Τι έχουμε εδώ. Η Πέννη και η Σάλη είναι αρρωστιάρες, οι δυο οι κοπέλες. Και η Πέννη δεν έχει χέσει κιόλας. Μινιγκίδιδα, άγαλα. Α, καλά, δεν κάτσα. Εγώ πήρα πτυχίο με ChatGPT, πήρα πτυχίο κτηνιατρική σαβού. Βακτήρια που προσβάλλουν τα λευκά αιμοσφαίρια και το. Γαστροεντερίτιδα. Γαστροεντερίτιδα, ρε φίλε, μα είχε θα χέζονταν πάνω και ξερνούσαν. Σύψη. Επικίνδυνη κατάσταση που έχει προκληθεί από μόλυνση, οδηγεί σε ζημιά στον ιστό, αποτυχία οργάνων και θάνατο. Όχι, δεν είναι σύψη, ρε. Σαλμονέλωση από το βακτήριο τη σαλμονέλα. Όχι, δεν υπάρχει σαλμονέλα. Αυτό είναι ψέμα, μάγια. Ινφλουέζα, ινφλουέζα θα μπορούσε, κάλλιστα έτσι. Μαύρο θάνατο. Βουβονική πανόλη. Λοιπόν, lethal injection. Τα καλά, εσύ! Άιντε γίνει καλά, μωρή άρρωστη. Άιντε μωρή λεπρίσα κατεμένα. Δεν ξέρω άμα πήγε καλά αυτό. Τώρα δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε.
Α, να, ορίστε, ξέρεις τι, μια χαρά είναι. Δουλεύει το εντεράκι της. Απλά όχι από την επιθυμητή οδό, αλλά είναι πρόοδος κι αυτό, εμείς αχέστερα. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω μπερδευτεί. Η σύγχρονη ιατρική σου κουβέντα τα χέρια ψηλά. Σκίζω τα πτυχία μου. Σε γιατρεύω, σε γιατρεύω μου. Α, νάτι, έγινε. Τι αγχώνεστε βρε, τα βάρισα με άσφαιρα πριν, τα ανένεση ενέσα πλασίμπο ήταν πριν. Τα ζώα είναι ασφαλισμένα, μην αγχώνεστε. Άντε πάμε τώρα πίσω στο Οπα! Οπα! Μας κόλλησαν κακού καρκίνο, μας κόλλησαν τα κακουρόγα μου την αντιχριστό. Εντάξει παλιό μαλάκες, ποιος πείραξε τα λευκά ομοσφαιρίδια. Σας έχω πει, με ενοχλεί να μην το κάνετε αυτό. Πάμε γορίλες τώρα. Έχουμε έλλειμμα στο κρέας, αλλά υποθέτω ότι οι γορίλες τρώνε ρύζι σκατά, οι γορίλες, δεν τρώνε κρέας μου. Χέρμπαλ, ένα κιλό πράσα και 2,5 κιλά λαχανικά. Ω, μια χαρά, τζέτιμα. Ένα κιλό γόρτα και 2,5 κιλά λαχανικά, ορίστε. Άντε να δούμε, και τους γορίλες τώρα. Δεν νιώθω τόσο... Όπα. 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 Ρε φίλε, δεν ξέρω αν νιώθω ασφαλής να ανοίξω την πόρτα τώρα για να μπω εκεί μέσα. Ωρε Παναγία, τι περίοδος ευγαρώματος, τι κάνουμε μέσα. Πληρώνουμε αρκετά. Πληρώνουμε αρκετά για να ανοίξω το κελί με τους τρελούς τώρα εκεί μέσα. Πώς θα μπω εγώ τώρα μέσα, νομίζω δίνουν αυτά τα γορίλας backshots μέσα. Παναγία μου. Όπα! Όπα, 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 όπα. Όπα, όπα, το φαΐ έφερα, το φαΐ. Όπα! Ήρεμα! Ήρεμα! Ίσχα. Τρώνε, τρώνε. Ω, βαθύ κάθισμα, level 10 γκιάτ. Λοιπόν, τώρα να πάρω τη θερμοκρασία τους, πώς το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, κάτσε, να πάρω τη σκατομαζόχτρα 2000, να βγω να μαζέψω κάποια κουράδα. Καλά δεν χέσανε, δεν έχεσαι κανένα. Το θαύμα της ζωής, το θαύμα της ζωής ενώπιόν μου. Εδώ έχει άλλη μια γορίλια κουράδα. Εδώ τι έχουμε, οπα. Δύο νεαροί Έλληνες στη ζώνη τους, στη λωρίδα τους, okay. Ανενόχλητοι, ενυδατωμένοι, κοιτάνε τη φάση τους, κάνουν το κομμάτι τους. Πήγα μου ξεφύγει αυτή η κουράδα. Εδώ ξερνάει αίμα η Πέπερ, εντάξει καλά είμαστε. Τώρα δεν ξέρω αν ξερνάει γιατί έχει κανένα υποκείμενο νόσημα, γιατί είναι περίοδος βγαρώματος ο μάλακα. Μπορεί να την έπιασε κανένας γορίλας εκεί πέρα γιατί μαγάρισε, έτσι έκανε. Έτσι όλα διοργάνωσε τα όργανα. Λοιπόν, για να δούμε από πυρετό πώς θα πάμε. Καλά είμαστε. Ο Θόρ είναι καλά. Ο Ντέξτερ είναι λίγο... Ρε παιδιά, σας παρακαλώ βοηθάτε με να πάρω θερμοκρασία σας, αλλιώς θα πρέπει να σας βάλω θερμόμετρο στον κόλο και δεν θέλω να φτάσουμε εκεί. Τώρα για να τους πάρω αίμα, θα πρέπει να αρκώσω λογικά, δεν με αφήσουνε. Δεν με αφήσουνε. Θα με αμίσουνε! Tranquilizer, ορίστε. Αναισθησία, κάτσε. Θα ρίξω στο λίθαργο του βαθύ. 1, 2, 3, 4. 7 λογικά. Εδώ μεταξύ ρε μαλάκα, το έκθεμα με τους γόριλες δεν είναι έκθεμα. Τους έχουν σε κελί έτσι. Τους έχουν στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πώς είναι εκεί με. Πάνι για ύπνο μου, ρε καριόλα, Πέπερ. Και άμα δεν δουλέψει αυτό, πρέπει να βγούμε ραντεβού με την Πέπερ και να το ρίξουμε στο ποτό της στο αναισθητικό. Ωραίος ο Θόρ. Άρχοντας. Α, αδελφός. Αδελφός είναι ο Θόρ. Έτσι την άραξε. Με έκανε και νεύμα. Και ο Ντέξτερ. Έλα εδώ, Ντέξτερ. Μισή ενέσα έμαθα. Μισή ενέσα. Τι αγόρι έχω εγώ. Τι ωραία. Μα λέγα τους παρεξήγησε. Πολύ τσίλινη γόριλες. Όπα! Πλέον με εμπιστεύονται. Πλέον είμαι κομμάτι της φυλής ουσιαστικά. Ωραία. Εδώ. Για να δούμε. Φέρ' το. Τι πάει στραβά με τους γορίλες μου. Ο ΑΕΟ. Ένας γορίλας μου ούρλιαζε, βογκούσε και ξερνούσε και χέστηκε πάνω του, αλλά τα συμπτώματα λένε πως απλά έχει μικρανία. Απλά του πουνάει το κεφάλι. Α, δεν ξέρω, πάω να πάω ένα πακετάκι ή τέτοιο αλκοφρέν, να πάω δώσω δυο αλκοφρέν στο γορίλα να του πέρασε μικρανία. Το θέμα είναι πως του δώσω το χάπι, το βάλω μέσα στο συνταγίστρα. Ωρε Παναγία μου! Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Τι στο πούσο! Και τώρα τι ας πούμε θα πάνε να του κάνουν την έννοια για την μικρανία ας πούμε τώρα. Δεν
Χθες μια μίγρα ανοίξει το παλικάρι, μην πάρεις. Λέω, Rescue Dexter, όπα, διατρέχουν όλα κίνδυνο. Άμα ένα μου κάνει ζημιά, τον κάνω φθανασία, ρε παιδί μου. Τώρα τι, ψάχνω και φάρμακα και τέτοια. Πάει γαμηθείρε, μαλάκα που. Έλα, παλικάρι μου, έλα, σου πουένει το κεφάλι. Έλα, έλα, δω σε θηρίο δαμάσο, μικρέ γορίλα. Λοιπόν, πού είναι ο Τζαναμπέτς γορίλας, ε? Όπα, 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 κάτσε ρε μαλάκα, αυτό δεν γορίλας, τι να τους τι, ρε, άστο! Συγγνώμη! Τον πέθανα, τι έγινε, 55, τι 55, α, πήγε για ύπνο, καλά, αναισθητικό το βάρεσα. Η μικρανία ποιος είχε, αυτό είχε μικρανία, ωραία, το θεράπευσα. Όπα, 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 ξύπνησε, ξύπνησε, όπα, όπα, ψόφα ρε, πούστη. Αδελφέ, δεν επαρκούνε οι ενέσες. Μια ενέση ευθανασίας ακόμα, παρακαλώ. Το άγχος μου τώρα μην φάει κανένα γορίλα, ρε ο μπάσταρδος. Ειδικά τώρα που τα έχω γιατρέψει από μικρανίες και είναι όλα υγιέστατα. Όχι! Όχι! Το έφαγε! Έφαγε τον Ντέξτερ! Γάμο τον αντιχριστό σου! Σκάσε! Σκάσε ρε, σκάσε ρε που να σε πάρει ο διάολος! Σκάσε ρε γαμό κύριε που και όχι τον Ντέξτερ! Ο Ντέξτερ πάντως, αν και νεκρός, έχει χαρούμενη φατσούλα πάντως, έτσι. Πέθανε κάνοντας αυτό που αγαπά. Του φάγανε τον κόλλο. Πήγε στο χαρούμενο μέρος του. Τώρα, την πόρτα πώς την κλείνω? Πού είναι το κουμπί για να κλείσει την πόρτα? Α, η πόρτα είναι στο πάτωμα. Οκ. Εντάξει, θα φωνάξουμε ένα παλικάρι αύριο το πρωί με το καλό, να κάνει τις μετεσέδες, να σου φτιάξει. Μαλάκα, τι πελώρια λεκάνη είναι αυτή? Γιατί κόλλο προορίζεται αυτή τη λεκάνη? Σαν νεροχίτης είναι ρε μαλάκα, δεν έχω δει τόσο μεγάλη χέστρα ποτέ ζωή μου. Ο νεροχίτης στο πλάι πιο μικρός είναι από τη χέστρα, τι στο διάολο. Ίσως προορίζονταν για τους γορίλες, δεν ξέρω. Επόμενο έκθεμα, καλησπέρα. Ή μήπως θα έπρεπε να πω νουτ νουτ σαν τον Μπέγκου. Τον Μπέγκου τον ξέρετε, τον έχετε ακουστά τον Μπέγκου νουτ. Το ξερνάει, τα βγάλω όλα. Τα βγάλω και πω ξερνάει, χαίζονται πάνω σου, καλά. Έλα εδώ Happy Feet. Έλα εδώ Κοβάλσκι, έλα να φας τα σκατά μου. Έλα, 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 μαμ. Ωρε φαγή, κανένα τσιπουράκι να γεράσω. Τι γίνεται, να πεθάνεις αύριο ρε πούστη, δεν σέβεσαι τίποτα. Και μας έχεις και μας ξέρεις ο μπάσταρδος ο άνδρας. Φίλε, η πιγκουίνη είναι κυριολεκτικά ένα βήμα πριν τον τάφο. Η σύγχρονη κτηνιατρική σου κόνει τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω τι θα κάνουμε εδώ πέρα, μπορεί να είναι χαμένη υπόθεση. Βάσει σπουδών, ξέρω πως οι πάπιες δεν έχουν σφιγκτήρες, έτσι λέει ο λαός. Μπορεί γι' αυτό να χέζονται. Κόκο, εσύ χέστηκες, αγόρι μου. Ναι, ναι, α, με κάνει νεύμα, ναι, χέστηκα πατέρα. Νουτ, νουτ. Λείπει ένας πιγκουίνος με... εδώ τι γίνεται? Τι γίνεται εδώ, τι αυτό? Τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ μπαίνει. Εδώ φορτίζουνε, τι γίνεται? Έχω μαζέψει 5 κουράδες, με φαίνεται άλλη μία πρέπει να έχει κάπου. Κάπου έχει μια μυστική κουράδα εδώ πέρα. Οπ, νάτι. Ορίστε, και τώρα της πάρω αίμα. Έλα ρε μίστη, αφού είσαι καλή κοπέλα ρε μίστη, άσε με να σε πάρω ρε τσιμπι, μισό τσιμπι μας σε κάνω, λίγο αίμα να σε πάρω ρε μίστη, κάτσε ακίνητη γάμο. Έλα, σέρνεσαι, δεν νιώθεις καλά, έλα, πάνε για ύπνο, όχι ρε μίστη, πάνε για ύπνο ρε. Τι καριόλα που είσαι, πάνε μέσα γάμο του. Το Χριστό σου για πιγκουίνο! Φίλε, θα την βαρέσω κοντάκια με το πιστόλι, θα την αφήσω στον τόπο, αρχίζομαι. Δεν έχω ξαναπέσει τόσο χαμηλά. Είπα μόλις καριόλα να πιγκουίνω. Νουτ νου, γάμο του στο διάολο ρε πούστη! Τι έγινε, όχι ρε! Δεν μου κάνει καλό αυτή η δουλειά ρε παιδιά, δεν με πληρώνω αρκετά. Έλα, τουλάχιστον θα είναι εύκολο πιγκουίνος, είναι που να πάει ρε μάξε. Όχι ρε φίλε, πετάει ρε γάμο. Όχι ρε μαλάκα. Συγγνώμη που σου είπα καριόλα. Προσγειώνεται, πού πάει, από πίσω, πού πάει ρε, πού είναι ρε, πού πήγε. Άστο! Άντε πάει στο διαστόχισα ρε που... Όχι τον Κοβάλσκι μωρή καριόλα, άστο να μην το δαγκώνεις. Ήρεμα! Την κατάρα μου να έχεις. Για πας στο διάολο να ξυπνήσεις κρέα. Κρέα να ξυπνήσεις αύριο το πρωί, ορκίζομαι. Ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό να ξυπνήσεις κρέα. Ρε φίλε, εδώ η βιοψία λέει είχε σπαστική κολίτιδα. Τι λέμε, σπαστική κολίτιδα δεν έκανε στον πιγουρ.